face to face μαζί σας. Σήμερα καλεσμένο έχουμε τον ορθοπαιδικό χειρουργό, τον κύριο Τσαρούχα. Ιωάννης Τσαρούχας, λοιπόν, διδάκτορ Πανεπιστημίου Αθηνών. Τι κάνετε? Πολύ καλά, ευχαριστώ εσείς. Και είστε και διευθυντής ορθοπαιδικής κλινικής. Ό,τι πιο ιδανικός να μας μιλήσετε σήμερα για το ισχύο. Το ισχύο ταλαιπωρεί πάρα πολλά άτομα και όλο και περισσότερο βλέπουμε ότι γίνονται χειρουργία, έχουν γίνει πάρα πολύ απλά τα πράγματα και φυσικά η τεχνολογία έχει προχωρήσει τόσο πολύ και στην ορθοπαιδική κλινική. Έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Πείτε μας η πάθηση, η οστεοαρθρίτιδα του ισχύου. Τι ακριβώς είναι, κύριε Τσαρούχα? Η οστεοαρθρίτιδα του ισχύου είναι μια εκφυλιστική νόσος που αφορά στην απώλεια του χόνδρου της άρθρωσης. Καταρχήν, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό πλέον του πληθυσμού, περίπου 20%, θα, κατά τη διάρκεια της ζωής του, ιδίως στην τρίτη ηλικία, ασθενείς της τρίτης ηλικίας, θα έχουν πρόβλημα με το ισχύο τους. Άρα, έχουμε ένα ποσοστό 20%, ουσιαστικά ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού, το οποίο θα έχει προβλήματα με το ισχύο και θα χρειαστεί κάποια χειρουργική επέμβαση. Τι είναι η οστεοαρθρίτιδα? Είναι μια εκφυλιστική νόσος η οποία αφορά στην απώλεια του χόνδρου. Για κάποιους λόγους υπάρχει απώλεια του χόνδρου. Ο χόνδρος είναι ουσιαστικά ένα υλικό το οποίο καλύπτει όλες τις αρθρώσεις, έτσι ώστε η κίνηση να γίνεται ομαλά και χωρίς τριβές. Όταν λοιπόν για κάποιους λόγους η υλή αυτή, η επιφάνεια, η ιατρική επιφάνεια, ο χόνδρος φθαρεί, τότε ουσιαστικά έχουμε τη λεγόμενη οστεοαρθρίτιδα του ισχύου και σε οποιαδήποτε άλλη άρθρωση, η οποία μας δημιουργεί μία σειρά προβλημάτων με το πέρασμα του χρόνου και όσο αυξάνεται προοδευτικά η βλάβη αυτή. Σωστά. Τώρα, τι είναι αυτό που προκαλεί όμως την οστεοαρθρίτιδα? Έχουμε χωρίσει σε διάφορες κατηγορίες, ανάλογα με την αιτιολογία, την οστεοαρθρίτιδα. Η μεγαλύτερη ουσιαστικά κατηγορία είναι λεγόμενη ιδιοπαθής οστεοαρθρίτιδα. Είναι οστεοαρθρίτιδα για την οποία δεν γνωρίζουμε την ακριβή αιτιολογία. Δηλαδή, συνήθως είναι κάτι το οποίο είναι πολύ παραγωγικό. Μία άλλη κατηγορία είναι η λεγόμενη μετατραυματική οστεοαρθρίτιδα. Τι σημαίνει, το καταλαβαίνουμε από τη λέξη, ότι στο παρελθόν ο ασθενής έχει υποστεί κάποιον τραυματισμό, είτε από κάποια πτώση, είτε από κάποιο χειρουργείο, είτε από κάποιο τροχαίο ατύχημα. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα εκείνη τη χρονική στιγμή να υπάρξει κάποια απώλεια του χόνδρου ή μια μικρή βλάβη του χόνδρου, η οποία με το πέρασμα του χρόνου ουσιαστικά εξελίσσεται στην οστεοαρθρίτιδα. Τώρα, υπάρχουν συμπτώματα όμως ή μπορούμε να πούμε και κάποιο στάδιο που προχωράει? Υπάρχουν. Μια σημαντική εξίσου κατηγορία άλλη είναι οι ασθενείς οι οποίοι έχουν κάποια ρευματολογικά προβλήματα. Αυτοί οι ασθενείς πολύ συχνά κάνουν ημενίτιδες, κάνουν φλεγμονές δηλαδή στην περιοχή του ισχύου. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα πάλι την βλάβη, τη φθορά του χόνδρου. Και μια τελευταία κατηγορία, πιο σπάνια πλέον, είναι οι ασθενείς που έχουν γεννηθεί με κάποια συγγενή ανομαλία στο ισχύο τους. Δηλαδή, υπάρχει μια μικρή ανατομική ανομαλία, δεν είναι πολύ καλά διαμορφωμένη η κεφαλή του μυρίου ή η κοτήλη, και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την πιο γρήγορη φθορά, και αυτό το βλέπουμε και σε πιο μικρές ηλικίες και σε ηλικίες 30-40 χρονών. Σωστά. Οπότε υπάρχουν και κατηγορίες, αλλά μπορούμε να πούμε και στάδια. Ακριβώς. Τα στάδια ποια είναι? Ουσιαστικά υπάρχει το πρώιμο στάδιο, όπου οι εκφυλιστικές αλλοιώσεις είναι ήπιες. Τι συμβαίνει και τι παρατηρεί ο ασθενής σε αυτό το στάδιο που ίσως ακόμα δεν έχει καταλάβει ή δεν έχει διαγνωστεί η πάθησή του? Στο πρώτο στάδιο, λοιπόν, όταν οι βλάβες είναι μικρές, αρχίζουμε και παρατηρούμε διάφορα συμπτώματα. Παρατηρούμε, ας πούμε, για παράδειγμα, μία μικρή δισκαμψία. Δηλαδή, το ισχύο μας δεν έχει τόσο μεγάλη κάμψη, τόσο μεγάλη ευελιξία όπως είχε στο παρελθόν. Έχει και πόνο παράλληλα? Στην αρχή όχι. Μόνο ένα περιορισμό στο εύρος κίνησης. Παρατηρούμε, για παράδειγμα, ότι δεν μπορούμε πολύ εύκολα να περιποιηθούμε τα νύχια μας ή δεν μπορούμε να βγάλουμε τις κάλτσες μας. Α, τόσο πολύ. Ναι. Χωρίς όμως να υπάρχει ιδιαίτερος πόνος στην αρχή, άρα ουσιαστικά το αποδίδουμε πολλές φορές σε κάποιο πρόβλημα στη μέση, στο ότι έχουμε μεγαλώσει λιγάκι, γιατί ουσιαστικά περνάει λίγο απαρατήρητο με ποια έννοια. Δεν έχουμε κάποια έντονα ενοχλήματα κατά τη βάδιση, άρα έχουμε μια μικρή δυσλειτουργία. Έχει μειωθεί το εύρος κίνησης της άρθρωσης. Αυτό είναι ένα πολύ αρχικό στάδιο, στο οποίο ο ασθενής καλά-καλά δεν θα έχει διαγνωστεί ακόμα, δεν θα ξέρει τι πρόβλημα έχει, γιατί όπως είπαμε, πολλές φορές αποδίδεται και σε προβλήματα της σπονδυλικής στήλης, της μέσης. Άλλα προβλήματα, σωστά. Μετά. Τώρα, εάν κάποιος σε νεαρή ηλικία γυμνάζεται, ας πούμε ότι γυμνάζεται, εξασκείται, όλα αυτά βοηθάει το χόνδρο σε πιο μεγάλη ηλικία και επίσης αν βοηθάει το βάρος του? Κοιτάξτε, η άσκηση είναι κάτι το οποίο βοηθάει πάρα πολύ. Έτσι. Το να γυμναζόμαστε και να έχουμε ένα καλό μυϊκό σύστημα είναι πάρα πολύ σημαντικό, όχι μόνο για το ισχύο, για όλες τις αρθρώσεις. Σωστά. Βέβαια, να κάνουμε μια φυσιολογική γυμναστική, μια καλή γυμναστική, να μην κάνουμε κάποια extreme πράγματα ή κάποιες πτώσεις από ψηλά, με άλλα εξυπηρετικά. Εκεί όντως υπάρχουν τραυματισμοί.
Μια γυμναστική όμως, οποιαδήποτε γυμναστική, κολύμπι, τένις, μπάσκετ, τζόκινγκ, οτιδήποτε, σίγουρα βοηθούν στο να έχουμε ένα φυσιολογικό σωματικό βάρος mm-hmm. και να έχουμε ένα πολύ καλό μυϊκό σύστημα, που το μυϊκό σύστημα αυτό είναι που ουσιαστικά στηρίζει και υποστηρίζει τις αρθρώσεις. Έτσι ώστε να μειώνουμε την πιθανότητα να δέχονται λιγότερα, φορτία, άρα οι τραυματισμοί που θα υποστούν είναι πολύ μικρότεροι. Τώρα, είναι καλύτερα, με άλλα λόγια, να προσέχει και κάποιος το βάρος του για να μην τρίβονται, που λέμε. Το βάρος είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Θα μου πείτε, υπάρχουν άνθρωποι που είναι 150 κιλά και δεν έχει πάθει το ισχύο του τίποτα. Mm. Σίγουρα υπάρχει και αυτό. Το έχουν γυμνάσει το ισχύο από. Κάποιος όμως που θα έχει προδιάθεση να κάνει κάποιο πρόβλημα στο ισχύο του, σίγουρα το σωματικό βάρος θα επιταχύνει την εξέλιξη και πολύ πιο γρήγορα θα έρθει η φθορά και το χειρουργείο. Σωστά. Τώρα πώς αντιμετωπίζετε η οστεοαθήτιδα του ισχύου, κύριε Τσαρούχα? Η οστεοαθήτιδα του ισχύου, στο πρώτο στάδιο στο οποίο αναφέραμε, στο οποίο ο ασθενής έχει πολύ ήπια ενοχλήματα, αντιμετωπίζεται συνήθως συντηρητικά. Με δηλαδή, φάρμακα. Με κάποια φάρμακα, λίγα αναλγητικά, λίγη κινησιοθεραπεία, και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μπορεί για μεγάλο χρονικό διάστημα να ανταπεξέλθει στα προβλήματα που έχει. Και να τονίσουμε όμως ότι αυτά τα φάρμακα δεν απλώς παρατείνουν τον πόνο, δεν θεραπεύουν την ίδια την πάθηση. Τα φάρμακα αυτά είναι καθαρά αναλγητικά. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό? Ότι τα παίρνουμε για να μην πονάμε. Σωστή. Η πάθηση εξελίσσεται. Και γι' αυτό και πρέπει να πούμε στους ασθενείς ότι τα φάρμακα αυτά είναι ουσιαστικά, ναι, στην αρχή είναι καλά, αλλά είναι προβληματικά, όπως και όλα τα φάρμακα. Συγκεκριμένα τα αντιφλεγμονώδη, τα οποία χρησιμοποιούμε κατά κόρον σε αυτές τις περιπτώσεις, μπορεί να δημιουργήσουν πολλά προβλήματα. Δηλαδή να κάνουν μια γαστροραγία. Mm-hmm. Να δημιουργήσουν αύξηση της αρτηριακής πίεσης, ακόμα να κάνουν και νεφρική ανεπάρκεια. Σωστά. Άρα ουσιαστικά είναι φαρμακευτική αγωγή, την οποία ναι, μεν την παίρνουμε για κάποιο χρονικό διάστημα και για κάποιους λόγους, πάντα όμως με τη σύμφωνη γνώμη του γιατρού, χωρίς να το παίρνουμε ανεξέλεγκτα, γιατί αυτό μας έχει κατά κάποιο τρόπο βολέψει την καθημερινότητά μας, είτε γιατί φοβόμαστε το χειρουργείο, είτε για κάποιους άλλους λόγους. Και αυτό εγκυμώνει μεγάλους κινδύνους και για κάτι για το οποίο δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Βάζουμε τον εαυτό μας ουσιαστικά και σε άλλα μεγάλα προβλήματα. Σωστά. Τώρα, η ολική αρθροπλαστική του ισχύου, τι ακριβώς είναι? Η ολική... Και έχετε φέρει και κάποια ενδέματα, ναι, σήμερα να δείξουμε ακριβώς πώς είναι. Η ολική αρθροπλαστική του ισχύου ουσιαστικά είναι μία επέμβαση, η οποία τι κάνει? Αλλάζουμε την φθαρμένη άρθρωση του ισχύου με μία τεχνητή άρθρωση. Εδώ θα δούμε την πραγματική αρθροπλαστική, η οποία τοποθετείται. Ουσιαστικά, έτσι, είναι μια τεχνητή άρθρωση από τιτάνιο, η οποία αποτελείται, έτσι, από το κυπέλιο, mm-hmm. το οποίο ουσιαστικά θα δούμε μετά πού τοποθετείται. Έτσι, αυτό είναι το τμήμα, το οποίο τοποθετείται στην κοτήλη μας, έτσι, στη λεκάνη μας ουσιαστικά. Mm-hmm. Έτσι. Και το άλλο τμήμα είναι ουσιαστικά η μοιραία πρόθεση, mm-hmm. έτσι. Α, μπαίνει μέσα εκεί. Μπαίνει μέσα ουσιαστικά και εδώ πλέον υπάρχει η κίνηση. Σωστή. Άρα αυτό ουσιαστικά είναι η κοτήλη μας, η οποία μπαίνει στην κοτήλη, στη λεκάνη. Mm-hmm. Και αυτή είναι η μοιραία πρόθεση, η οποία μπαίνει μέσα, όπως θα δούμε, στο μοιραίο οστούν. Πλέον η κίνηση, έτσι, αυτή είναι ουσιαστικά η αρθροπλαστική, mm-hmm. έτσι, η οποία τοποθετείται στη λεκάνη και στο μυρίο, και η κίνησή μας είναι ανάμεσα σε αυτά τα δύο τμήματα. Και έτσι είναι και μπορεί και ρολάρι, που λέμε. Έχει μια φυσιολογική κίνηση. Σαν βάρος όμως αυτό είναι. Είναι πολύ μικρό. Είναι φυσιολογικό. Είναι okay. αμελητέ, είναι πολύ μικρό. Δηλαδή κάτι δεν νιώθει. Δεν μπορεί να δεν νιώθει κάτι ασθενή σε καμία περίπτωση. Ίσα-ίσα ανακουφίζεται πάρα πολύ. Έτσι. Τώρα υπάρχουν πάρα πολλές τεχνικές που ακούμε καθημερινά και στην εκπομπή μας και γενικά και στο ίντερνετ. Βλέπουμε, κύριε Τσαρούχα, εσείς πλεονεκτήτη σε μια τεχνική η οποία λέγεται ΆΣΥ. Ακριβώς. Και συγκεκριμένα τη διδάσκετε κιόλας πλέον στην Ελλάδα. Ακριβώς. Έχουν προχωρήσει τα πράγματα και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, που σημαίνει ότι για να διδάσκεται κιόλας κάτι καλό βρίσκουν. Μάλλον κάτι έχουμε καταφέρει. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, πείτε μας λίγο, πού πλεονεκτεί και τι ακριβώς είναι, η προσπέλαση είναι διαφορετική? Η προσπέλαση είναι εντελώς διαφορετική. Όπως είπαμε, να σταματήσουμε λιγάκι στα υλικά, τα οποία τα έχουμε και μπροστά μας. Από τι είναι αυτό το υλικό? Είναι από τιτάνιο. Είναι okay. από τιτάνιο και τα τελευταία χρόνια είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί τα υλικά αυτά μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ, έχουν πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής. Παλαιότερα τα υλικά είχαν πιο γρήγορη φθορά. Τώρα έχουν μια διάρκεια ζωής 25 με 30 χρόνια. Α, δυόμιση φορές πάνω. Και αν χαλάσει κάτι στα 25 χρόνια, χαλάει μόνο το ένθετο, το οποίο μπορούμε να το αντικαταστήσουμε, να βάλουμε άλλο και να συνεχίσει ο ασθενής να έχει μια φυσιολογική ζωή. Επίσης τα υλικά αυτά είναι και απομαγνητισμένα.
Για να μπορεί ο ασθενής να κάνει μαγνητική ή οποιοδήποτε άλλη επέμβαση. Σωροδρόμιο, όλοι να περάσει χωρίς. Συνήθως δεν χτυπούν. Υπάρχει πιθανότητα όμως ότι έχει αυξηθεί η ευαισθησία τώρα των μηχανημάτων λόγω των τρομοκρατικών ενεργειών. Συνήθως έχουν ένα γράμμα. Συνήθως, ναι. Δεν υπάρχει κάποιο θέμα όμως στο αεροδρόμιο, γιατί έτσι είναι πολύ εύκολο να το καταλάβουν ότι κάποιος είναι χειρουργημένος και πολύ να περάσει, αν χτυπήσει. Συχνό πλέον από ό,τι παλαιότερα όταν ταξίδευε κάποιος και το βλέπανε πολύ πιο σπάνια τώρα τα τελευταία 10 χρόνια. Άρα τα υλικά πέρα από τις τεχνικές είναι αυτά που μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ έτσι ώστε να έχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Γιατί καλύτερα να έχουν μεγαλύτερες αντοχές, να μπορούν οι ασθενείς να έχουν μια πολύ καλύτερη στηριότητα. Τώρα, έχει σημασία πάρα πολύ η προσπέλαση, δηλαδή ο τρόπος ο οποίος φτάνουμε μέσα στο ισχύο για να κάνουμε αυτή την επέμβαση. Σωστά. Για να τοποθετήσουμε αυτά τα σχέδματα. Και είναι η τεχνική που χρησιμοποιείται που λέγεται άση. Ακριβώς. Παλαιότερα και ακόμα ένας πολύ μεγάλος αριθμός χειρουργών χρησιμοποιεί το κλασικό χειρουργείο, τις κλασικές προσπελάσεις, που εκεί απαιτείται μια πολύ μεγάλη τομή. Και τι σημαίνει μια μεγάλη τομή? Σημαίνει μεγάλος τραυματισμός, μεγάλη μεταχειρητική ταλαιπωρία, μεγάλος χρόνος αποκατάστασης. Mm-hmm. Με το πέρασμα του χρόνου λοιπόν έχουν διαφοροποιηθεί οι τεχνικές. Τώρα πάμε σε τεχνικές ελάχιστης επεμβατικότητας. Γιατί είναι σημαντικό αυτό? Δεν είναι μόνο το αισθητικό κομμάτι ότι κάνουμε μια πολύ μικρή τομή 6 πόντους που κάνουμε εμείς στην τεχνική άση. Είναι ότι μέσα από αυτή τη μικρή τομή καταφέρουμε να φτάσουμε στην περιοχή της βλάβης, να έχουμε επιλέξει το πιο σύντομο και το πιο ασφαλή δρόμο, έτσι ώστε να μην κόψουμε και να μην τραυματίσουμε καθόλου τους μυς και τους θένατους. Αυτό είναι ουσιαστικά που αλλάζει τα δεδομένα, που αλλάζει τα πάντα στην ανθρωπαστική του ισχύου. Σωστά. Θα κάνουμε το χειρουργείο μας με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να μην έχουμε τραυματίσει καθόλου τους μυς και τους θένοντες. Και τι σημαίνει αυτό για τον ασθενή? Άρα το μεγάλο πλεονέκτημα είναι η μικρή τομή και ότι δεν τραυματίζονται καθόλου οι μυς και οι θένοντες. Σε σχέση με το κλασικό, με το κλασικό χειρουργείο, το οποίο βέβαια είναι ένα πολύ καλό χειρουργείο, έχει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Αλλά δεν είναι μόνο. Αλλά έχει μια πολύ μεγάλη μεταχειρητική ταλαιπωρία. Δηλαδή με το κλασικό χειρουργείο, κάποιος για να επανέλθει στην εργασία του χρειάζεται αρκετούς μήνες. Ενώ τώρα? Μερικές εβδομάδες. Ο χρόνος είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Λοιπόν, φτάνοντας στο σημείο αυτό, να πούμε ότι πέραν το ότι δεν τραυματίζονται οι μυς και οι θένοντες, δεν έχουμε καθόλου απώλεια αίματος. Δηλαδή, ένα πολύ σημαντικό ποσοστό των ασθενών, σε ένα ποσοστό, έχουμε φτάσει περίπου στο 97%, στο οποίο οι ασθενείς δεν μεταγγίζονται. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί και η μετάγγιση πολλές φορές δημιουργεί κάποιο πρόβλημα, κάποια ευαισθησία για μελλοντικά προβλήματα υγείας που μπορεί να έχει ο ασθενής. Συν το ότι δεν είναι και πολύ εύκολο να καταφέρουμε να βρούμε αίμα. Συνήθως είναι ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας. Mm-hmm. Άρα, έχουμε λύσει ένα σημαντικό θέμα. Κάτι πολύ εντυπωσιακό με την τεχνική άση, επειδή δεν υπάρχει ο τραυματισμός, δεν έχουμε καθόλου πόνο με τα εγχειρητικά. Το πιο σημαντικό αυτό. Γιατί ένας από τους λόγους που το κάνει όλος είναι και για κινητικότητα. Ασθενής, αλλά... Γιατί έρχεται να χειρουργηθεί? Έρχεται για να χειρουργηθεί. Πονάει. Γιατί πόναγε πάρα πολύ. Και για να μπορεί να. Έτσι. Δεν μπορούσε κινείται. Να περπατήσει, δεν μπορούσε να πάει μια βόλτα, δεν μπορούσε να ευχαριστηθεί οποιαδήποτε έτσι καθημερινή δραστηριότητα φυσιολογική ενός ανθρώπου. Η ποιότητα της ζωής του ήταν χάλια. Άρα ο λόγος που ουσιαστικά φτάνει σε εμάς για να χειρουργηθεί είναι για να σταματήσει να πονά και να έχει μια φυσιολογική ζωή. Σωστά. Και αυτό το έχει αμέσως από την επόμενη μέρα. Είναι εντυπωσιακό στο ισχύο συγκεκριμένα το ότι ο πόνος εξαφανίζεται έτσι από την πρώτη ημέρα. Τώρα θα ρωτήσει κανείς που πλεονεκτεί η τεχνική άση σε σχέση με άλλες ελάχιστες επεμβατικότητες minimal invasive surgeries. Κοιτάξτε, όπως είπαμε τα τελευταία χρόνια τα πράγματα εξαλείφονται πάρα πολύ, δημιουργούνται εφαρμόζονται πολλές καινούργιες τεχνικές και πραγματικά αυτό είναι πάρα πολύ καλό γιατί μέσα από αυτές τις τεχνικές και χρησιμοποιώντας τις αποκτούμε μια εμπειρία και μπορούμε ουσιαστικά να προσαρμόσουμε και να διαφοροποιήσουμε διάφορα πραγματάκια. Έχουμε χρησιμοποιήσει όλες τις τεχνικές οι οποίες υπάρχουν μέχρι τώρα και αυτό που έχουμε διαπιστώσει ότι η μέθοδος άση έτσι, ουσιαστικά είναι η πιο σύγχρονη τεχνική η οποία υπάρχει, ελάχιστης επεμβατικότητας και ουσιαστικά ήρθε να καλύψει κάποιες μικρές λεπτομέρειες ή ατέλειες που υπήρχαν στις άλλες τεχνικές. Άρα είναι ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει. Δοκιμάζοντας λοιπόν την τεχνική αυτή και τις άλλες τεχνικές, διαπιστώσαμε ότι υπερτερεί σε αρκετά πράγματα σε σχέση με τις άλλες τεχνικές και γι' αυτό και εφαρμόζουμε αυτό. Να τονίσουμε λιγάκι ότι είναι σημαντικό πόσα περιστατικά έχει κάνει ο κάθε γιατρός. Και η τεχνική που γνωρίζει, θα την γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Όπως επίσης γνωρίζει και όλες τις άλλες τεχνικές. Πολύ εύστοχο το λέτε. Θα πρέπει οι νεότεροι συνάδελφοι
θα είναι πάρα πολύ καλό για αυτούς να γνωρίζουν σχεδόν, αν όχι όλες, αρκετές τεχνικές. Έτσι θα μπορούν και μόνοι τους, και αυτό είναι το σωστό, να βγάλουν το συμπέρασμα και να κρίνουν και να συγκρίνουν ποιες είναι οι τεχνικές που είναι οι πλέον κατάλληλες για ένα τέτοιο χειρουργείο. Σωστά. Γνωρίζοντας... Για έναν υπέρβαρο άτομο είναι το ίδιο. Εδώ η μόνη τεχνική η οποία μπορεί να εφαρμοστεί είναι η τεχνική με τη μεθοδάση. Γιατί στην πρώτη επιφάνεια που πηγαίνουμε σε εκείνο το σημείο. Είναι πιο εύκολο για τους υπέρβαρους. Είναι πολύ πιο εύκολο, είναι για την κατηγορία που είναι ό,τι πιο ιδανικό υπάρχει. Έτσι. Όπως είναι πάρα πολύ σημαντικό η κατηγορία των ασθενών που είναι υπερήδικες. Mm-hmm. Με το κλασικό χειρουργείο, ένας μεγάλος ασθενής 90-95 χρονών είναι πολύ δύσκολο, ως απίθανο να χειρουργηθεί. Γιατί θα πονέσει αρκετά, θα υποστεί σημαντική ταλαιπωρία. Άρα θα είναι πολύ πιο δύσκολο να αναρρώσει. Ενώ με την τεχνική, με τη μέθοδο άση, πλέον χειρουργούμε και ανθρώπους 90 χρονών, χωρίς να έχουμε κανένα πρόβλημα. Σωστά. Κάνετε αρκετά άτομα που είναι υπέρβαρα, κύριε Τσαρούχα? Κάνουμε πάρα πολλά άτομα που είναι υπέρβαρα. Γιατί συνήθως το πρόβλημα ποιο είναι? Λένε στους ασθενείς ότι πρέπει να χάσουν βάρος. Πώς να χάσουν βάρος στιγμή που δεν μπορούν να περπατήσουν? Είναι πολύ δύσκολο. Εμείς τους χειρουργούμε και μετά τους παροτρύνουμε όντως. Έτσι, αν έχει κάποιος τη διάθεση να μπει και σε μια καλή διατροφή και όταν θα αρχίσει να προπατά κιόλας, να αλλάξει και ο μεταβολισμός του και να τον βοηθήσει σημαντικά. Φυσικοθεραπεία, είπατε, χρειάζεται? Όχι, την έχουμε ξεχάσει το ισχύο. Ούτε φυσικοθεραπεία, ούτε μετάγγιση αίματος. Τώρα, πόση ώρα διαρκεί ένα τέτοιο χειρουργείο? Ένα τέτοιο χειρουργείο διαρκεί περίπου μία ώρα και 10 λεπτά. Το maximum. Όχι πολύ. Ο ασθενής έρχεται την προηγούμενη μέρα στο νοσοκομείο, γίνεται ένας πλήρης έλεγχος. Γίνεται το χειρουργείο, την επόμενη μέρα σηκωνόμαστε. Και στην παραμονή στο νοσοκομείο. Σηκωνόμαστε και φεύγουμε ή σηκωνόμαστε και. Κατά μέσο όρο 2 ημέρες. Καλύτερα, ναι. Τώρα, πώς περπατάμε? Εξαρτάται. Με να πει. Σίγουρα από το σωματότυπο, από την ηλικία και από τη μυϊκή κατάσταση του κάθε ασθενή. Δηλαδή, ένας ασθενής ο οποίος είναι νέος, και όταν λέμε νέος ασθενής, εννοούμε και 50 και 60 χρόνια και 65. Ο οποίος έχει ένα φυσιολογικό σωματικό βάρος, μπορεί να φύγει από το νοσοκομείο ουσιαστικά περπατώντας κανονικά, χωρίς να έχει κανένα βοήθημα. Mm-hmm. Ένας ασθενής ο οποίος είναι πολύ προχωρημένης ηλικίας και ο οποίος δεν έχει καλό μυϊκό σύστημα γιατί έχει ταλαιπωρηθεί μεγάλο χρονικό διάστημα, υπάρχει πιθανότητα να χρειαστεί κάποιο πι για 10-15 μέρες, 20. Άρα. Εντάξει, καλό είναι αυτό, να γυμνάζεται. Τώρα, από άποψη να γυρίσει στις φυσιολογικές του δραστηριότητες, πόσο χρόνο χρειάζεται γι' αυτό? Μπορεί να οδηγεί πιθανόν. Ναι. Κοιτάξτε, ένας ασθενής με φυσιολογικό σωματικό βάρος και μια ηλικία, μια μέση ηλικία, από τα 50 μέχρι τα 70, μπορεί στις 15 ημέρες, αν κάνει δουλειά γραφείου, να οδηγήσει και να επιστρέψει στο γραφείο του. Πηγαίνοντας στο σπίτι θα κινείται άνετα, απλά πρέπει για 10-15 ημέρες να είναι λίγο προσεκτικός, λίγο επιφυλακτικός, γιατί θα αισθάνεται μία κούραση, θα είναι λίγο ταλαιπωρημένος. Mm-hmm. Άρα γιατί μπορούμε να πούμε ότι πρέπει να αποφεύγει? Θα πρέπει να αποφεύγει τις υπερβολές. Δεν υπάρχει λόγος ούτε να περπατήσει πολύ, ούτε να κουραστεί πολύ. Έτσι, θα πρέπει τις πρώτες ημέρες λιγάκι να είναι πιο χαλαρός. Το χαροπηδάει τη χαρά του. Πιο χαλαρός. Γιατί συνήθως είναι εντυπωσιασμένοι οι ασθενείς, γιατί πονούν. Θέλει όμως λίγες ημέρες μέχρι να συνέλθει ο οργανισμός 100%, γιατί δεν πάει να είναι ένα χειρουργείο και έχει υποστεί ένα στρες ο οργανισμός, άρα έχει κουραστεί, να το πούμε έτσι. Ξεκούρασε, όπως λένε όλοι. Τώρα, ανακεφαλαιώνοντας, κύριε Τσαρούχα, πείτε μας για την αρθροπλαστική με την τεχνική άση. Η αρθροπλαστική του ισχύου με τη μέθοδο άση ουσιαστικά έχει αλλάξει τα δεδομένα τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ. Ο ασθενής πλέον μπορεί να υποβληθεί σε μια χειρουργική επέμβαση, αντικατάσταση της άρθρωσης, να υποβληθεί εσωτερική αρθροπλαστική. Με πολύ πολύ πιο εύκολο τρόπο, έτσι, να έχει ένα τέλειο αποτέλεσμα και να έχει ελάχιστη μεταγχειρητική ταλαιπωρία, σχεδόν καθόλου. Σε αντίθεση, δηλαδή, γιατί συνήθως οι ασθενείς ξέρουν από το περιβάλλον για κάποιον που έχει χειρουργηθεί στο ισχύο και ο οποίος για πάρα πολλούς μήνες ουσιαστικά είχε κάποιες πατελίτσες, κάποιο οποίο έκανε φυσιοθεραπείες, ταλαιπωρήθηκε. Αυτό πρέπει να το ξεχάσουν πλέον, δεν υπάρχει. Μπορούν να υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση. Σε λίγες ημέρες μπορούν να, να έχουν μια πολύ καλή κατάσταση. Να μπορούν να κινητοποιηθούν αμέσως. Οι νεότεροι άνθρωποι μπορούν ακόμα στις 15-20 ημέρες να οδηγήσουν και να πάνε στο γραφείο τους να κάνουν δουλειά γραφείου. Επίσης, μπορούν να έχουν μια φυσιολογική ζωή, δηλαδή μπορούν να επιστρέψουν πάλι τις δραστηριότητες που είχαν. Αν κάποιος του άρεσε να παίζει τένις, θα παίξει τένις. Αν κάποιος του άρεσε να χορεύει, μπορεί να ξαναχορέψει. Να κάνει τζόκινγκ, να κάνει οτιδήποτε. Άρα ουσιαστικά τα προβλήματα που υπήρχαν στο παρελθόν με τη μεγάλη μεταγχειρητική ταλαιπωρία και τους σημαντικούς περιορισμούς. Στο να μην κάνουμε το ένα, να μην κάνουμε πράγματα. Αυτά πλέον έχουν λυθεί. Μπορούν πολύ εύκολα να κάνουν το χειρουργείο αυτό και να ζουν φυσιολογικά, να έχουν ποιότητα ζωής. Αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό
Είναι αυτό που είπατε προηγουμένως, θα πρέπει να ρωτήσουν πού υπάρχει εμπειρία. Βέβαια. Έτσι, όσο η μεγαλύτερη ομάδα εμπειρίας έτσι, είναι να πηγαίνουν σε ένα μεγάλο νοσοκομείο, όπου υπάρχουν τα μέσα και υπάρχει και ένας έμπειρος χειρουργός. Αυτό είναι πολύ εύκολο να το μάθουμε πλέον, δεν είναι δύσκολο. Έτσι ώστε όταν υπάρχει πολύ μεγάλη εμπειρία από τον χειρουργό, μειώνονται στο απειροελάχιστο οι πιθανότητες να υπάρξει κάποια αστοχία και κάποιο πρόβλημα το χειρουργείο τους. Σωστά. Αυτό είναι ένα κομμάτι πάρα πολύ σημαντικό. Σωστά. Τώρα πάμε λίγο παράπλευρα, όχι πολύ μακριά. Πάλι για το ίσιο θα μιλήσουμε, αλλά revision. Τι ακριβώς είναι η αναθεώρηση που λέμε της αρθροπλαστικής του ισχύου? Η αναθεώρηση της οντικής αρθροπλαστικής του ισχύου ουσιαστικά είναι ένα δεύτερο χειρουργείο. Είναι όταν θέλουμε να αντικαταστήσουμε το ήδη χειρουργημένο ισχύο, για κάποιους λόγους που θα δούμε, με ένα καινούργιο ισχύο, γιατί έχει υποστεί κάποια βλάβη. Εδώ είναι καλό να ξεκινήσουμε λιγάκι με την τελευταία φράση από το προηγούμενο που μιλάγαμε για την οντική αρθροπλαστική. Το πόσο σημαντικό είναι να χειρουργηθεί κάποιος, να χειρουργήσει το ισχύο από μια έμπειρη ομάδα. Από μια έμπειρη ομάδα. Για εκεί, να μην γίνονται λάθη. Έτσι, για να μην υπάρχουν αστοχίες και εκεί που ο ασθενής μπορεί να ζει πάρα πολύ όμορφα με ένα χειρουργείο για πάρα πολλά χρόνια, πολλές φορές μπορεί να χρειαστεί και δεύτερο και τρίτο χειρουργείο. Για να διορθωθεί κάποια αστοχία που έχει γίνει με το πρώτο χειρουργείο. Η αστοχία γιατί γίνεται όμως, δεν μετράει κάποιος καλά, δεν έχει τα κατάλληλα. Κοιτάξτε, συνήθως η αστοχία, το μεγαλύτερο ποσοστό και ευτυχώς είναι ουσιαστικά χειρουργία τα οποία πρέπει να γίνουν λόγω της φθοράς του χρόνου. Όπως είπαμε πριν, τα υλικά μας πλέον αντέχουν 25 με 30 χρόνια. Τα υλικά τα οποία είχαμε στο παρελθόν, στην δεκαετία του 80 του 90, αντέχανε 10 χρόνια. Αντέχανε λιγότερα χρόνια. Άρα ουσιαστικά έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου ένα σημαντικό αριθμό χειρουργείων να πρέπει να αλλάξουν τα υλικά τα οποία υπήρχαν μέσα. Άρα η πρώτη και μεγαλύτερη κατηγορία είναι ουσιαστικά οι ασθενείς οι οποίοι με το πέρασμα του χρόνου έχουν φθαρεί τα υλικά και πρέπει να αλλάχθουν. Σωστά. Τώρα, πόσο ποσοστό μπορούμε να πούμε γίνονται αναθεωρήσεις, δηλαδή αν γίνονται 100 αρθροπλαστικές το χρόνο, πόσο ποσοστό είναι η αναθεώρηση σε σχέση με αυτό το. Είναι ευτυχώς πολύ μικρότερο και λέω ευτυχώς γιατί. Ένα 3%. Είναι ένα 10%. Α, είναι. Εντάξει. Γιατί είναι μεγάλα χειρουργία, είναι μια μεγάλη ταλαιπωρία για τον ασθενή. Γιατί και είναι σίγουρα και ένα πολύ μεγάλο κόστος αυτό το χειρουργείο. Και χρόνο. Και χρόνος, απαιτείται. Και εμπειρία βασικά, γιατί εμπειρία, δεν το κάνουν και όλοι. Η εμπειρία είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Δηλαδή, αν μιλήσαμε προηγουμένως για την εμπειρία στην ολική αρθροπλαστική, σαν να θεωρείς πλέον τα πράγματα είναι πολύ πιο στενά, πολύ πιο περιορισμένα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλά το αντικείμενο. Είναι λίγοι οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με τις αναθεωρήσεις. Και θεωρούν γιατί είναι ένα πολύ δύσκολο χειρουργείο που απαιτεί πολύ μεγάλη εμπειρία. Και χρόνο. Όσον αφορά πρώτον τα υλικά, τη χρήση των υλικών. Τα υλικά δεν είναι τα απλά υλικά της αρθροπλαστικής. Υπάρχει μια μεγάλη γκάμα υλικών και ανάλογα με τις φθορές που υπάρχουν, πρέπει να ξέρεις να χρησιμοποιείς τα αντίστοιχα υλικά για να έχεις ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Σωστά. Εκεί γίνονται και διαμερίσματα, δηλαδή με διαμερισματική. Μπορεί να γίνει ένα τμήμα της αρθροπλαστικής, μπορεί και το άλλο να μην έχει χαλάσει. Προηγουμένως είπαμε για τη μεγάλη κατηγορία που χαλάνε λόγω του ότι πέρασε ο χρόνος. Σωστά. Μια άλλη κατηγορία είναι κάποιος μπορεί να χειρουργηθεί πολύ πρόσφατα και να υπάρξει μια αστοχία. Σωστά. Έτσι. Θεωρούνται όμως συχνές αυτές οι επεμβάσεις? Είναι. Έτσι. Μια άλλη κατηγορία πάλι και γι' αυτό είπαμε ότι είναι σημαντικό το μεγάλο νοσοκομείο, οι συνθήκες του χειρουργείου. Έτσι, η έμπειρη ομάδα. Το να υπάρχει μια φλεγμονή. Δυστυχώς μπορεί να υπάρχει μια μικροβιακή φλεγμονή. Τι σημαίνει αυτό για τον ασθενή? Ότι θα υποστεί άλλα δύο χειρουργεία. Θα πρέπει να βγουν τα υλικά. Αυτή είναι η τρίτη κατηγορία. Να βγουν τα υλικά, να καθαριστεί η περιοχή, να μπει κάποιο προσωρινό υλικό που λέγεται spacer και το οποίο ουσιαστικά βγάζει αντιβιωτικό, έτσι ώστε να σκοτωθούν τα μικρόβια και ανάλογα με τα μικρόβια τα οποία θα βρούμε μέσα, θα πρέπει ο ασθενής να πάρει αντιβίωση από 2 μέχρι 6 μήνες. Και μετά να υποβληθεί σε νέα χειρουργική επέμβαση. Γι' αυτό είπαμε ότι είναι πολύ σημαντικό η εμπειρία του χειρουργού και το μεγάλο νοσοκομείο. Τα μικρότερα νοσοκομεία πολλές φορές σίγουρα οι ασθενείς τα επιλέγουν και για οικονομικούς λόγους. Κατά ψέματα, οι εποχές έχουν αλλάξει. Έτσι, ένα πιο μικρό νοσοκομείο, πιο μικρή κλινική θα είναι πιο οικονομική. Αλλά καλό είναι να γίνονται σε μεγάλα νοσοκομεία. Τώρα, η συνηθέστερη αιτία μιας revision ποια είναι? Η συνηθέστερη είπαμε ότι είναι η φθορά με το πέρασμα, λόγω του ότι πέρασε ο χρόνος. Εδώ θα πρέπει τώρα να εμπιστήσουμε κάποια πράγματα στους ασθενείς, την προσοχή σε κάποια πράγματα. Ότι μετά από μια ολική αρθροπλαστική και με τα παλιά υλικά και με τα καινούργια,
χρειάζεται μια συγκεκριμένη παρακολούθηση. Δηλαδή, θα πρέπει ο ασθενής μια φορά το χρόνο ή στα 2 χρόνια να βγάζει μια απλή εκτινογραφία και να τον παρακολουθεί ο γιατρός του, και την οποία μπορεί να τη στείλει κιόλας αν μείνει κάπου μακριά, έτσι ώστε αν παρατηρήσουμε κάποιες μικρές φθορές ή κάποιες μικρές αλλαγές, να μπορούμε άμεσα να παρέμβουμε, έτσι ώστε να γλιτώσουμε κάποια μεγαλύτερα προβλήματα τα οποία με το πέρασμα του χρόνου δημιουργούνται με τη χαλάρωση των υλικών. Σωστά. Τι γίνεται, όταν αρχίζουν τελικά και χαλαρώνουν, mm-hmm. αυτό μην φανταστείτε ότι χαλαρώνουν και υπάρχει μια μεγάλη κίνηση, υπάρχει μια κίνηση κάποια χιλιοστά, ελάχιστα. Yeah, αλλά είναι αρκετή για να. Είναι αρκετή για να αρχίσει να τρώγεται το κόκαλο. Υπάρχει Σωστά. μεγάλη οστική φθορά. Όταν λοιπόν υπάρχει μια τεράστια οστική φθορά και μεγάλα οστικά ελλείμματα, εκεί μιλάμε για πολύ μεγάλη χειρουργία, μια μεγάλη ταλαιπωρία κυρίως για τον ασθενή, γιατί για μας είναι η δουλειά μας. Έτσι. Δηλαδή, έχουμε περιπτώσεις να σκεφτείτε που αν κάποιος χειρουργηθεί άμεσα όταν πρέπει, ο χρόνος αποκατάστασης ουσιαστικά είναι φυσιολογικός, είναι σαν να έχει κάνει ένα χειρουργείο primary, σαν ένα πρώτο χειρουργείο. Υπάρχουν όμως και οι ακραίες περιπτώσεις, όπου οι ασθενείς έρχονται μετά από 5, 10, 15, 20 χρόνια που δεν τους έχει παρακολουθήσει κανένας και έχει διαλυθεί όντως ή το μυριαίο ή η λεκάνη της. Wow. Εκεί πάλι θα το φτιάξουμε το πόδι. Τι σημαίνει για τον ασθενή όμως εκεί, που ήταν να σηκωθεί και να περπατήσει αμέσως. Ότι μπορεί να μείνει ακόμα και 2 και 3 μήνες κλινήρες, να μείνει ξάπλος στο κρεβάτι, να απαγορεύεται να σηκωθεί. Άρα μιλάμε. Δεν βάζουμε οστούν εκεί, δεν βάζουμε κάτι. Άρα μιλάμε για μια πολύ μεγάλη ταλαιπωρία και είναι μεγάλο λάθος το ότι κάποιοι ασθενείς δεν συνεχίζουν να τους παρακολουθεί ο γιατρός τους. Είτε γιατί τους έχει πιστήσει την προσοχή, είτε πολλές φορές γιατί αισθανόμαστε ότι είμαστε πολύ καλά και λίγο το έχουμε βαρεθεί. Σωστά. Εδώ είναι η μεγάλη παγίδα που πρέπει να ξέρουν οι ασθενείς. Ότι η χαλάρωση της οδικής αρθροπλαστικής δεν δημιουργεί κανέναν πόνο. Οπότε δεν υπάρχει και σύμπτωμα. Δεν υπάρχει σύμπτωμα. Άρα μπορεί πολύ εύκολα να πει: εγώ είμαι καλά, δεν χρειάζεται να πάω. Οπότε πώς το αντιλαμβάνεται. Ή μπορεί να έχει κάποια μικροενοχλήματα, mm-hmm. τα οποία τα αποδίδει όμως γιατί έχει μεγαλώσει κιόλας και σου λέει: εντάξει, θα πονάω λιγάκι. Οπότε η αντίληψη του θέματος πώς γίνεται. Μόνο με την παρακολούθηση. Μόνο με την απλή εκτινογραφία. Δηλαδή αυτό είναι, μπορεί πρέπει να σώσει. Να κάνει κάθε χρόνο, κάθε χρόνο. Χρόνο, στην αρχή, μετά κάθε 2 χρόνια και μετά 15 χρόνια κάθε χρόνο. Αυτό μπορεί να σώσει και να μας γλιτώσει από τεράστιους μπελάδες. Όχι εμάς. Αλλά δεν ασθενείς. Το κάνουν όμως. Ξέρετε, πολλές φορές θέλουμε και εμείς που δεν τους το λέμε. Ναι, που δεν τους το εμπιστούμε και δεν το τονίζουμε τόσο που να καταλάβουν. Θα πρέπει να είναι όπως το γραφείο μετά από ένα χρόνο. Ξέρετε, πολλές φορές παίρνουμε τους ασθενείς. Και λένε, η ώρα σας. Και λένε καλοπροαίρετα, γιατρέ, εγώ είχα μια χαρά. Δεν θα έρθω. Ναι, ναι. Δεν μπορείς να του πεις κάτι άλλο, ούτε να τον πιέσεις. Όχι, εντάξει, καμιά φορά η υπενθύμηση είναι καλό. Να όχι, το υπενθυμίζουμε και είναι καλό να το υπενθυμίζουμε, αλλά αν καταλάβει ο ασθενής ότι μπορεί να γλιτώσει μεγάλους μπελάδες και μεγάλες περιπέτειες, σίγουρα μπορεί ένα χρόνο να μην έρθει, θα έρθει τον επόμενο. Οπότε θα είμαστε σε λογικά πλαίσια. Η υπενθύμηση είναι πολύ διαφορετική. Έχει, ναι. Τώρα, η μόλυνση που αναφερθήκατε ναι. της αρθροπλαστικής, πώς μπορεί να συμβεί. Μπορεί να συμβεί σε ένα ποσοστό. Σε ένα ποσοστό μπορεί να συμβαίνει. Παγκοσμίως έτσι, είναι πολύ σπάνιο. Από είναι μόνο πολύ σπάνιο. Του ξεκάρφωτα. Έτσι, μπορεί να συμβεί, κοιτάξτε, σε κάποιες παραμελημένες καταστάσεις, δηλαδή μπορεί και διαχειρητικά σε ένα πολύ πολύ μικρό ποσοστό, 0,01%, αλλά μπορεί να συμβεί μεταγχειρητικά όταν ο ασθενής παραμελήσει τον εαυτό του. Δηλαδή, παθαίνουμε κάποια ορολίμωξη, παθαίνουμε ένα απόστημα στο δόντι μας, έχουμε μία πνευμονία. Είναι πράγματα που κανονικά πηγαίνουμε και τα αντιμετωπίζουμε αμέσως. Αν, ας πούμε, έχεις ένα απόστημα στο δόντι σου ή μια σημαντική ορολίμωξη, και το μικρόβιο το αφήσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μπορεί να φτάσει. Να περιφέρεται να κυκλοφορεί στον οργανισμό σου, μπορεί να φτάσει και εκεί που είναι το ξένο σώμα. Σωστά. Άρα τι πρέπει να κάνουμε, πρέπει να φροντίσουμε την υγεία μας. Που αυτό πρέπει να το κάνουμε έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, να μην παραμελούμε καταστάσεις, μην είμαστε με ένα δόντι μέχρι εδώ πρισμένο με απόστημα, μην έχουμε μια ορολίμωξη και δεν πάμε στο γιατρό να δούμε στον ρολό τι κάνουμε. Σε αυτές τις περιπτώσεις να υπάρχει μια επικίνδυνοτητα σημαντική. Αλλά θα πρέπει ο ασθενής να ξέρει και εδώ θα πρέπει πάλι να το πούμε. Αν και δεν πρέπει να σου πει κανένας ότι πήγαινε να φτιάξει το δόντι σου ή αν έχει ουρολίμωξη, να πας στο γιατρό σου να το δεις. Εμείς όμως πρέπει να το λέμε και να το επισημαίνουμε αυτό το πράγμα ότι ένας λόγος παραπάνω ότι υπάρχει μια πιθανότητα 1% αυτό το μικρόβιο να φύγει από την περιοχή που υπάρχει, από την αιστεία που είναι και να πάει και να καθίσει στην αρθροπλαστική. Που σημαίνει ότι θα χρειαστεί άλλα 2 χειρουργεία. Άρα ένας ασθενής ο οποίος δεν παραμελεί τον εαυτό του και φροντίζει την υγεία του, οι πιθανότητες να πάθει κάτι τέτοιο είναι απειροελάχιστες. Σωστά. Ναι. Τώρα, πάμε να πούμε πότε ακριβώς πρέπει να χειρουργηθεί και πώς είναι αυτό το χειρουργείο. Ναι. Πόση ώρα κρατάει, σίγουρα πάρα πολλές ώρες. Το χειρουργείο αυτό μπορεί να κρατήσει 1,5 ώρα, μπορεί να κρατήσει 4 ώρες. Ανάλογα τι βγάζουμε, τι βάζουμε. Ανάλογα με το. Καταρχήν χρειάζεται ένας πολύ καλός προεγχειρητικός σχεδιασμός. Χρειάζονται συγκεκριμένες εξετάσεις. Δηλαδή, μία πρόθεση θα τη δούμε ότι έχει χαλαρώσει. Δεν ξέρουμε αν έχει υποστεί κάποια φλεγμονή και έχει χαλαρώσει ή χαλάρωσε
γιατί πέρασε ο χρόνος. Άρα χρειάζονται συγκεκριμένες εξετάσεις και αιματολογικές. Πριν το χειρουργείο, χρειάζονται αιματολογικές εξετάσεις. Πολλές φορές χρειάζεται να γίνει και μια εξωγενική για να δούμε τα οστικά ελλείμματα. Και χρειάζεται και οπωσδήποτε ένα σπινθυρογράφημα. Το σπινθυρογράφημα είναι αυτό που θα μας δείξει αν υπάρχει κάποια μικροβιακή ιστορία πίσω από όλη αυτή τη χαλάρωση. Άρα, αντιμετώπιση πλέον είναι διαφορετική, είναι σε δύο στάδια. Ή αν δεν υπάρχει μικροβιακή αιτιολογία, οπότε ουσιαστικά προχωράμε και κάνουμε αναθεώρηση σε πρώτο στάδιο. Άρα, θέλουμε ένα πολύ καλό προεγχειρητικό έλεγχο για να ξέρουμε αν αντιμετωπίζουμε το περιστατικό μας σε ένα στάδιο ή σε δύο. Μετά από αυτό, αν είναι σε δύο στάδια για παράδειγμα, ξέρουμε ότι πρέπει να βγάλουμε όλα τα υλικά, να βάλουμε το προσωρινό μέσα και μετά από κάποιο χρονικό διάστημα πάλι να επανέλθουμε. Αν είναι σε πρώτο στάδιο, θα πρέπει να μελετήσουμε ακριβώς τι έχουμε, ακριβώς τι κάνουμε και να δούμε τι υλικά χρειαζόμαστε. Συνήθως ανοίγοντας ένα ισχύο το οποίο δεν έχεις χειρουργήσει κι εσύ, μπορείς να αντιμετωπίσεις πάρα πολλές εκπλήξεις και πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για αυτά και εδώ μετράει πάρα πολύ η εμπειρία. Να έχεις μία πληθώρα υλικών, τα οποία ανάλογα με την περίπτωση που θα δεις και ανάλογα με το πρόβλημα που θα αντιμετωπίσεις, να μπορείς ουσιαστικά να ανταπεξέλθεις σε αυτή την κατάσταση. Τώρα, ο τρόπος επέμβασης είναι ο ίδιος, δηλαδή εκεί έχουμε μια ανοιχτή διάνοιξη της επέμβασης, μόνο έτσι με κλασική. Τα τελευταία χρόνια, εμείς έχουμε κάνει ένα πολύ σημαντικό βήμα ακόμα με τη μέθοδο ΆΣΥ. Δηλαδή, όταν χρειαζόμαστε αναθεώρηση μόνο στο επάνω τμήμα, μόνο στην λεκάνη, μόνο στην κοτήλη, αν πρέπει να αναθεωρήσουμε μόνο την κοτηλιαία πρόθεση, πλέον όλα μας τα χειρουργία θα γίνονται με τη μέθοδο ΆΣΥ. Με την τεχνική ΆΣΥ, που είναι η πρόσθεια. Είναι η πρόσθεια προσπέλαση με την πολύ μικρή που έχει όλα τα πλεονεκτήματα. Οπότε μπορεί να γίνει και με minimal invasive, αρκεί να ξέρουμε. Αρκεί, γι' αυτό πρέπει να. Και αυτό το ξέρουμε από πριν, λόγω των εκτάσεων. Το ξέρουμε από πριν, ακριβώς. Γιατί έχουμε ελέγξει, αν έχει χαλαρώσει και το στέμμα, έχουμε ελέγξει τα πάντα. Γι' αυτό σας είπα ότι χρειάζεται εμπειρία. Έχουμε ένα πολύ σημαντικό αριθμό χειρουργείων για αναθεωρήσεις, μιλάμε τώρα, γιατί για τα ισχύα, τα primary ratios έχουμε πολύ μεγάλο αριθμό. Έχουμε πάνω από 2.000 χειρουργεία. Έχουμε ένα πολύ σημαντικό αριθμό χειρουργείων και αναθεωρήσεων πλέον. Σωστά. Γιατί είπατε ότι είναι ένα μεγάλο νούμερο. Είναι ένα νούμερο παγκοσμίως αρκετά σεβαστό και το ετοιμαζόμαστε και αυτό να το δημοσιεύσουμε. Τώρα, τι πρέπει να περιμένει κανείς μετά από ένα τέτοιο χειρουργείο? Τι πρέπει να περιμένει? Θα επανέλθει σε ένα πολύ σημαντικό ποσοστό, δηλαδή μπορεί να επανέλθει 100% όπως ήταν πριν. Α, πολύ καλό αυτό. Έτσι, αρκεί να υπάρχει η άμεση προσέγγιση του προβλήματος και η άμεση λύση. Σωστά. Έτσι. Τώρα, πολλές φορές έρχονται οι ασθενείς, του λέω ότι θες χειρουργείο, μα λέει γιατρέ μου, εγώ δεν πονάω. Υπάρχει δηλαδή έτσι, ένας αρνητισμός, μια καχυποψία μερικές φορές, μη τυχόν και δεν χρειάζομαι χειρουργείο. Και τους βλέπεις μετά από 2-3-5 χρόνια και είναι κρίμα γιατί χρειάζεται ένα πολύ μεγαλύτερο χειρουργείο. Δηλαδή, θα πρέπει να βρούμε τρόπο να είμαστε ειλικρινείς και να πείσουμε τον ασθενή και να δώσουμε να καταλάβει γιατί πρέπει να χειρουργηθεί τώρα. Σωστά. Και όχι μετά από 3 χρόνια. Κάτι το δείχνετε, κάτι έχει φύγει εδώ. Ναι, δεν είναι εύκολο ο ασθενής να το καταλάβει γιατί πολλές φορές δεν το καταλαβαίνει. Γιατί δεν νιώθει κάτι διαφορετικό. Δεν νιώθει κάτι. Τώρα, υπάρχουν κάποια μέτρα που μπορεί να λάβει να προληφθούν τα πράγματα, να μην φτάσει στο σημείο να χρειάζεται μία αναθεώρηση? Κοιτάξτε. Σας είπα. Καταρχήν είναι το θέμα της υγείας. Θα πρέπει να φροντίζουμε την υγεία μας έτσι ώστε να μην έχουμε προβλήματα με μολύσεις, με μικρόβια και με τέτοια. Ένα δεύτερο είναι η παρακολούθηση, η οποία χρειάζεται να κάνουμε μία φορά το χρόνο ή στα 2 χρόνια μια πλήρη εκτινογραφία. Mm-hmm. Αυτά τα δύο είναι υπέρ αρκετά για να μας βοηθήσουν να γλιτώσουμε από πολύ πολύ μεγάλους μπελάδους. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε με το γόνατο. Συνεχίζουμε με τον ορθοπαιδικό χειρουργό, τον κύριο Τσαρούχα. Ιωάννης Τσαρούχας, διδάκτορ Πανεπιστημίου Αθηνών και διευθυντής ορθοπαιδικής κλινικής. Κύριε Τσαρούχα, μιλήσαμε για το ισχύο, πάμε λίγο να πούμε για το γόνατο. Τι ακριβώς είναι η οστεοαρθρίτιδα του γόνατος? Η οστεοαρθρίτιδα του γόνατος ουσιαστικά είναι και αυτή μια εκφυλιστική πάθηση που αφορά στην απώλεια του χόνδρου. Πώς προκαλείται? Πώς προκαλείται. Το γόνατο τραυματίζεται πολύ πιο εύκολα από ότι τραυματίζεται το ισχύο. Άρα είναι πολύ πιο συχνοί οι τραυματισμοί. Άρα και η αρθρίτιδα, το ποσοστό της αρθρίτιδας στο γόνατο, είναι μεγαλύτερο από ότι είναι στο ισχύο. Οπότε, δηλαδή, πώς μπορούμε να πούμε ότι γίνεται η διάγνωση ή προκαλείται αυτός ο πόνος? Η διάγνωση είναι πάρα πολύ εύκολη. Η διάγνωση γίνεται καταρχήν πάντα. Έχει σημασία το ιστορικό του αρρώστου, η κλινική εξέταση. Και από ακτινογραφίε το μόνο που χρειαζόμαστε είναι μία απλή ακτινογραφία. Από εξετάσεις, δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Mm-hmm. Έτσι. Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες ουσιαστικά αρθρίτιδα στο γόνατο. Mm-hmm. Η πιο συχνή είναι η λεγόμενη μετατραυματική αρθρίτιδα. Δηλαδή κάποιος ασθενής σε νεαρή ηλικία
Έχει πέσει, όλοι έχουν παίξει ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, άρα έχουν κάποιο τραυματισμό στο μενίσκο. Έτσι, κάποια βλάβη στους συνδέσμους. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα από πολύ νωρίς να έχει αρχίσει μια διαδικασία φθοράς του χόνδρου. Όταν υπάρχει μια μικρή, πολύ μικρή βλάβη, τότε πραγματικά αρχίζει με το πέρασμα του χρόνου να αυξάνεται και να δημιουργείται η φθορά του χόνδρου. Όσο περνά ο καιρός, τόσο πιο πολύ ουσιαστικά αυξάνονται και τα ενοχλήματα και η βλάβη του χόνδρου. Τώρα η αντιμετώπιση ποια είναι? Γιατί σίγουρα υπάρχουν στάδια και εκεί, και όπως και το ίσχυε, έχουμε στάδια και στο γόνατο. Κοιτάξτε, η αντιμετώπιση. Η αντιμετώπιση στην αρχική μορφή της, στο πρώτο στάδιο, ουσιαστικά είναι συντηρητική. Δηλαδή, όταν ο ασθενής έχει λίγα ενοχλήματα, και τι σημαίνει λίγα ενοχλήματα? Δηλαδή, αρχίζει και έχει κάποιο περιορισμό στην κίνηση, στο εύρος κίνησης. Ή αρχίζει, αν έχει κάποια δραστηριότητα αθλητική, να μην μπορεί πλέον να την κάνει τόσο ευχάριστα και τόσο εύκολα, ή να μην μπορεί να περπατήσει πάρα πολύ. Σε αυτό το στάδιο, δηλαδή η ενδυνάμωση του τετρακεφάλου, δηλαδή μια επικινησιοθεραπεία, η παγοθεραπεία και τα αντιφλεγμονώδη, μπορούν πραγματικά να βοηθήσουν για να συνεχίσουμε φυσιολογικά τη ζωή μας. Σωστά. Τώρα πάμε να μιλήσουμε λιγάκι για την αρθροπλαστική. Αρθροπλαστική του γόνατος και πού αποσκοπεί. Και έχουμε και κάποια θέματα να δείξουμε, ναι. Να μας δείξετε πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Τι είναι η αρθροπλαστική του γόνατος? Ουσιαστικά αντικαθιστούμε την φθαρμένη άρθρωση με μια τεχνητή άρθρωση. Σωστά. Η οποία αποτελείται από δύο τμήματα. Mm-hmm. Ουσιαστικά αποτελείται από την μοιραία πρόθεση. Mm-hmm. Από την μοιραία πρόθεση, όπως βλέπουμε εδώ. Τη βλέπουμε, ναι. Έτσι. Και από την πρόθεση, η οποία τοποθετείται στην κνήμη, η οποία είναι αυτή. Μάλιστα. Έτσι. Και ουσιαστικά αυτά τα δύο μαζί πραγματάκια, έτσι, έχουμε το αποτέλεσμα αυτό εδώ που βλέπουμε. Έτσι. Τώρα αυτά φαίνονται βαριά, είναι ή δεν είναι? Όχι, όχι, το βάρος τους δεν είναι σημαντικό. Έτσι. Αυτή είναι, δηλαδή, λοιπόν, αυτή είναι η τεχνητή άρθρωση, η οποία αντικαθιστά την φυσιολογική άρθρωση, η οποία είναι φθαρμένη πλέον, έχει την αρθρίτιδά της και πραγματικά λειτουργεί σαν μια φυσιολογική άρθρωση. Μπορούμε να τη δούμε ακόμα καλύτερα και στο πρόπλασμα, εδώ την έχουμε τοποθετημένη προσωρινά στο γόνατο. Έτσι φαίνεται. Έτσι. Ναι. Η οποία εδώ πέρα βλέπουμε. Έτσι. Και ποιος δεν θα ήθελε κάτι τέτοιο να μπει για να κρατάει το υλικό? Εδώ βλέπουμε λοιπόν πώς γίνεται η κίνηση. Έτσι, πώς γίνεται η κίνηση. Έτσι. Αυτή είναι η πλέον η τεχνητή άρθρωση η οποία τοποθετείται στο γόνατό μας. Πανεύκολο φαίνεται. Τώρα τα υλικά από τι υλικά είναι? Είναι από τιτάνιο. Έχουν καλυτερεύσει και τα υλικά που χρησιμοποιούμε. Τα υλικά τα τελευταία χρόνια έχουν αλλάξει πάρα πολύ και αυτό μας έχει βοηθήσει σημαντικά. Mm-hmm. Γιατί έχουν πολύ μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, έχουν μεγαλύτερη εντοχή. Άρα το αποτέλεσμα που έχουμε είναι για πολλούς λόγους πολύ καλύτερο. Πέραν του ότι διαρκούν πάρα πολλά χρόνια, δηλαδή διαρκούν 25 χρόνια, mm-hmm. μπορούν να δεχτούν και πολύ μεγαλύτερα φορτία. Άρα ο ασθενής μπορεί να τρέξει, μπορεί να χορέψει, δεν απαγορεύεται όπως παλαιότερα. Έτσι, άρα οι προθέσεις που έχουμε πλέον πραγματικά είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικές. Πώς εφαρμόζεται όμως μέσα στο στούν, δηλαδή πώς γίνεται το κολλάτε? Σας αρέσουν οι τεχνικές λεπτομέρειες. Λίγο να καταλάβουμε. Λοιπόν, το επάνω τμήμα ουσιαστικά, το που μπαίνει στο μυρό, έτσι, το επάνω τμήμα, μπαίνει πρεσαριστό. Το κάτω τμήμα, ουσιαστικά το χνημιό πλατό, η πρόθεση αυτή σταθεροποιείται με το λεγόμενο ορθοπαιδικό τσιμέντο. Έτσι. Οπότε χρησιμοποιείται ακόμα. Έχει παρατηρηθεί ότι στην κνημιαία πρόθεση έτσι, είναι πολύ καλύτερα τα αποτελέσματα όταν το σταθεροποιούμε έτσι, ενώ στη μοιραία πρόθεση είναι πολύ καλύτερα τα αποτελέσματα όταν μπαίνει, ουσιαστικά έχει άμεση επαφή το οστούν με την πρόθεση. Mm-hmm. Ακριβώς το ίδιο έχουμε και στο ισχύο, το οποίο δεν το αναφέραμε προηγουμένως. Δεν πειράζει, συμπληρώνουμε τώρα. Ότι στο ισχύο πλέον δεν χρησιμοποιούμε καθόλου τσιμέντο. Ναι. Δηλαδή και η μοιραία πρόθεση και η πρόθεση της κοτήτης και τέτοια πρόθεση μπαίνουν πρεσάριστα, μπαίνουν πρεσφίτ. Ναι. Και αυτό είναι ο καλύτερος συνδυασμός, γιατί έτσι έχουμε άμεση επαφή του μετάλλου με το οστούν, έτσι γίνεται η πρόσφυση και γι' αυτό και πλέον έχουν τόσο μεγάλη διάρκεια ζωής. Παλαιότερα, όταν υπήρχε στο ισχύο κυρίως ο μανδύας του τσιμέντου, αυτό δημιουργούσε ένα σημαντικό πρόβλημα. Δημιουργούσε την χαλάρωση, η οποία υπήρχε ανάμεσα στα τρία συστατικά. Ήταν το οστούν, το τσιμέντο και η πρόθεση. Σωστά. Το παρατηρήθηκε ότι στο ισχύο είχε τεράστια προβλήματα, ενώ σε αντίθεση στην κνημιαία πρόθεση οι μελέτες μας έχουν δείξει ότι δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα. Mm-hmm. Τώρα, η τεχνική, ποια είναι η μέθοδος που χρησιμοποιείτε εσείς και εφαρμόζετε συγκεκριμένη επέμβαση? Κοιτάξτε, όπως είπαμε και προηγουμένως, στην χειρουργική τα δεδομένα έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Και στη γενική χειρουργική και στην ουρολογία, έτσι και στην ορθοπαιδική. Σκεφτείτε ότι πριν λίγα χρόνια, μέχρι πριν λίγα χρόνια, ένας μηνίσκος ή ένας πρόσθετος χιαστός απαιτούσε μία ανοιχτή επέμβαση. Τώρα γίνονται όλα αυτά λαπαροσκοπικά.
Έτσι λοιπόν και για τις αρθροπλαστικές, και πρέπει εδώ λιγάκι να σταθούμε σε κάτι. Πολλές φορές οι ασθενείς έχουν την εντύπωση, έχουν ακούσει εσφαλμένα ή τους έχει υποθεί εσφαλμένα ότι μπορεί να γίνει η ολική αρθροπλαστική λαπαροσκοπικά, αρθροσκοπικά. Όπως καταλαβαίνουμε λοιπόν, όταν υπάρχει αυτό το πραγματάκι, έτσι, το οποίο είναι 4-5 πόντους, δεν είναι κάτι μικρό, και υπάρχει αντίστοιχα και η κνημεία πρόθεση, αυτά δεν μπορούν να μπουν λαπαροσκοπικά. Λαπαροσκοπικά τι σημαίνει? Ότι κάνουμε δύο μικρές τρυπούλες. Άρα ουσιαστικά είναι λίγο άστοχο το να πιστεύουν ότι κάποιος μέσα από δύο μικρές τρύπες θα μπορέσει να αντικαταστήσει το γόνατο και να την υποθετήσει αυτή την τεχνητή άρθρωση. Δηλαδή, ή δεν το έχουν κατανοήσει καλά, ή δεν το έχουν δώσει να το καταλάβουν σωστά. Άρα η περίπτωση λαπαροσκοπικά να γίνει μια ολική αρθροπλαστική, άλλο μια αρθροσκόπηση, δεν υπάρχει. Παγκοσμίως, όχι μόνο στην Ελλάδα, όπου και να πάνε, δεν μπορούν πουθενά από δύο τρυπούλες να μπουν αυτά τα δύο μεγάλα υλικά μέσα. Σωστά. Γιατί υπάρχει καμιά φορά έτσι μια φημολογία λίγο παράξενη. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης τεχνικής? Κοιτάξτε, το σημαντικό είναι ότι δεν κόβουμε καθόλου τους μύες και τους τένοντες. Δεν κόβουμε καθόλου τον τένοντα του τρακεφάλου. Mm-hmm. Αυτό έχει πάρα πολλά πλεονεκτήματα. Ο τένοντας του τρακεφάλου είναι ο πιο ισχυρός τένοντας ο οποίος υπάρχει στο σώμα μας. Όταν τον τραυματίσουμε, γιατί ουσιαστικά έτσι γίνεται, όταν τον τραυματίσουμε, δημιουργεί μεταχειρητικά σημαντικό πόνο. Mm-hmm. Όταν έχουμε μεταχειρητικά σημαντικό πόνο, μας περιορίζει σημαντικά και στις κινήσεις τις οποίες μπορούμε να κάνουμε. Δηλαδή, μπορεί να ξεκινήσει άμεσα ο ασθενής να κάνει κίνηση θεραπεία, άρα ταλαιπωρείται περισσότερο. Mm-hmm. Άρα θέλει μεγαλύτερο χρόνο αποκατάστασης. Σίγουρα. Επίσης, με την τεχνική τη δική μας, τη Minion Invasion, δεν χρησιμοποιούμε πλέον καθόλου μετάγγιση. Έχουμε φτάσει σε ένα ποσοστό 99% που δεν μεταγγίζονται οι ασθενείς. Η φυσιοθεραπεία επειδή χρειάζεται. Είναι δύσκολο να βρεις αίμα. Είναι δύσκολο και μπορεί να σου δημιουργήσει και κάποια θέματα υγείας. Όταν μπορούμε να αποφύγουμε κάτι, το αποφεύγουμε. Τώρα, φυσικοθεραπεία χρειάζεται μετά. Χρειάζεται πολύ λιγότερο. Γιατί? Γιατί με τα εγχειρητικά ο ασθενής πονάει πολύ λιγότερο. Άρα ουσιαστικά από την πρώτη μέρα ξεκινάει τις ασκήσεις. Όσο πιο λίγο θα ξεκινήσει τις ασκήσεις και όσο λιγότερο πονάει, όπως καταλαβαίνετε, τόσο πιο λίγο είναι η αποκατάσταση. Και είναι και, και το ψυχολογικό πολύ σημαντικό. Όταν πονάς πολύ λιγότερο, μπορείς πολύ περισσότερο και πολύ πιο εύκολα να βοηθήσεις και τον φυσιοθεραπευτή και τον εαυτό σου να κάνεις ασκήσεις. Πολλές φορές έχουμε ασθενείς οι οποίοι κάνουν τις ασκήσεις και μόνοι τους. Δεν χρειάζεται πλέον καθόλου φυσιοθεραπεία. Σίγουρα όμως χρειάζεται πολύ μικρότερος αριθμός συνεδριών από ό,τι με το κλασικό χειρουργείο και σίγουρα έχουμε πολύ πιο γρήγορη αποκατάσταση. Πότε επιστρέφει στις φυσιολογικές σου δραστηριότητες? Στο μήνα. Απαιτεί λίγο χρόνο περισσότερο. Οπότε μεταχειρητική πορεία ποια είναι, δηλαδή τι συμβουλές? Την επόμενη μέρα σηκωνόμαστε, αρχίζουμε να περπατάμε. Άλλος περπατάει με τις πατερίτσες, άλλος περπατάει με ένα πι, ανάλογα με την γενική του κατάσταση. Το πόσο φοβόμαστε κι εμείς μεταχειρητικά πολλές φορές. Κάποιοι ασθενείς θέλουν λίγο χρόνο παραπάνω. Έτσι να προσαρμοστούν, να ξεφοβηθούν. Πάντως μπορούν άμεσα πηγαίνοντας σπίτι να αυτοεξυπηρετηθούν, να σηκωθούν, να πάνε. Δηλαδή δεν χρειάζεται κάποιος να τους πάει την πάπια στο κρεβάτι. Mm-hmm. Έτσι, ένα πράγμα το οποίο συνήθως συνέβαινε, γιατί ο ασθενής πόναγε πάρα πολύ, είχε μια σημαντική ταλαιπωρία, συνήθως πήγαινε σε ένα κέντρο αποκατάστασης και με ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Τώρα όλα αυτά τα έχουμε ξεπεράσει. Πόση ώρα κρατάει μια τέτοια επέμβαση, κύριε Τσαρούχα? Το χειρουργείο κρατάει μία ώρα, μία ώρα και δέκα λεπτά. Μπορεί να γίνει είτε με γενική νάρκωση, είτε με επισκλήδιο νάρκωση. Mm-hmm. Έτσι, δεν μας πειράζει. Είτε κοιμάται ο ασθενής, είτε έχει νάρκωση από τη μέση και κάτω. Για μας, γιατί η δουλειά μας δεν μας επηρεάζει κάπου. Δεν μας δημιουργεί κάποιο πρόβλημα. Τώρα, του δίνουμε κάποιες οδηγίες τι πρέπει να αποφεύγει κανείς όταν κάνει μια τέτοια επέμβαση? Κοιτάξτε, το μόνο που πρέπει να αποφεύγει είναι να αποφεύγει κάποια extreme πράγματα. Δηλαδή, θα ήταν καλό, ας πούμε, να μην κάνει σκι, αν έκανε. Mm-hmm. Έτσι, ή να μην κάνει κάποια άλματα, μην ανεβεί σε κάποιο ψηλό σημείο και χρειαστεί να πηδήξει από αυτό. Κατά τα άλλα, έχουμε ασθενείς οι οποίοι επιστρέφουν στην καθημερινότητά τους. Τι σημαίνει αυτό? Κάποιος του αρέσει να περπατάει πάρα πολύ. Ξαναρχίζει πάλι να προποτάει και θυμάται τον εαυτό του όπως παλιά. Σε κάποιους αρέσει να κάνουν τζόκινγκ, μπορεί να κάνει τζόκινγκ. Άλλος μπορεί να θέλει να παίξει ποδόσφαιρο. Άλλος μπορεί να του αρέσει να χορεύει. Δηλαδή, βλέπουμε ότι επανερχόμαστε σε ένα ποσοστό 98% στην προηγούμενη κατάσταση. Άρα, και το σημαντικότερο από όλα, δεν πονάμε. Έχουμε μια φυσιολογική ζωή. Σωστά. Έτσι. Άρα, έχουμε ένα αποτέλεσμα πάρα πολύ καλό. Τώρα. Πολλές φορές συμβαίνει ότι και το γόνατο και το ισχύο είναι αυτά που υστερούν. Μπορούν να χειρουργηθούν την ίδια δεδομένη στιγμή, κύριε Τσαρούχα? Εκεί τι λέτε στον ασθενή? Κοιτάξτε να δείτε. Παγκοσμίως στη βιβλιογραφία, δεν το λέμε μόνο εμείς, είναι καλό τα μεγάλα χειρουργεία, γιατί η ολική αρθροπλαστική είναι ένα μεγάλο χειρουργείο, ένα βαρύ χειρουργείο, άσχετα αν έχουμε βρει τρόπο να το κάνουμε μέσα σε μια ώρα
και να μην ταλαιπωρείται ο ασθενής. Δεν πρέπει να είναι έντονο στο οργανισμό. Είναι καλό να γίνονται ξεχωριστά. Mm-hmm. Για να μην πολλαπλασιάζονται οι πιθανότητες για επιπλοκές, τρομβώσεις, πνευμονικές εμβολές που μπορεί να συμβεί και κάτι πάρα, πάρα πολύ σοβαρό. Έτσι. Σωστά. Άρα η λογική και η επιστήμη μας λέει ότι πρέπει να γίνονται ξεχωριστά οι αρθρώσεις και όταν έχουμε πρόβλημα και στο ισχύο και στο γόνατο, πρέπει πάντα να ξεκινάμε να κάνουμε το ισχύο και μετά το γόνατο. Έτσι, λόγους βιομηχανικής και πολλούς άλλους λόγους. Τώρα, όταν έχουν και τα δύο ισχύ και τα δύο γόνατα, εκεί τι κάνουμε? Θα ξεκινήσουμε από το ένα πόδι. Θα ξεκινήσουμε να φτιάξουμε το ισχύο και θα φτιάξουμε μετά σύστηχα το γόνατο. Έτσι ώστε, γιατί σκέφτε, αν φτιάξουμε το ένα ισχύο. Αντίστοιχα το αντίθετο γόνατο. Όχι, όχι. Θα φτιάξουμε το ισχύο και μετά από λίγο καιρό στο ίδιο πόδι το γόνατο. Έτσι ώστε να μπορεί τουλάχιστον να έχει το ένα το πόδι να στηρίζεται. Έτσι, γιατί αν κάνουμε το ένα το ισχύο, μετά το άλλο το ισχύο, θα κάνουμε και τα γόνατα, δεν θα έχει. Έτσι, να δημιουργήσουμε το ένα πόδι να είναι υγιές και να μπορεί να περπατήσει για να φτιάξουμε το άλλο. Ναι, γιατί καμιά φορά μπορεί να πει κανένα να φτιάχνουμε τις βάσεις πρώτα και μετά τα υπόλοιπα. Όχι. Όχι, έχει σημασία να γίνει το ισχύο και το γόνατο. Και είναι καλό να γίνει το ένα το πόδι, από το ίδιο πόδι, να γίνει το ίδιο πόδι για να μπορεί να στηριχτεί πλέον σε αυτό. Να τον βοηθήσει όταν θα κάνει το άλλο χειρουργείο. Αυτό είναι το σημαντικό. Α, ναι. Έχει κάποια λογική αυτό. Τώρα, τι συμβουλές θα δίνετε στους τηλεθεατές που έχουν κάποιο πρόβλημα με το γόνατο? Θα τους έλεγα λοιπόν ότι είτε με το γόνατο έχουν πρόβλημα, είτε με το ισχύο. Mm-hmm. Τα πράγματα έχουν αλλάξει πάρα πολύ, τα δεδομένα έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Τα υλικά τα οποία έχουμε πλέον είναι πολύ διαφορετικά, έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής. Οι τεχνικές οι οποίες χρησιμοποιούμε της ελάχιστης επεμβατικότητας, είτε με τη μέθοδο ΑΣΗ είτε στο γόνατο αντίστοιχα, έχουν ελαχιστοποιήσει, έχουν εξαφανίσει τη μεταχειρητική ταλαιπωρία. Να μην διστάζουν πλέον να χειρουργηθούν. Μπορούν να χειρουργηθούν και να έχουν μια φυσιολογική ζωή και να ζουν πάρα πολύ όμορφα. Αρκεί βέβαια να πάνε να χειρουργηθούν σε ένα μεγάλο κέντρο, σε ένα χειρουργό ο οποίος έχει εμπειρία έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα να υπάρχει κάποια αστοχία. Έτσι μπορούν να ζουν όμορφα. Άρα να μην διστάζουν πλέον, να προχωρούν πολύ πιο εύκολα στην επέμβαση αυτή για να έχουν μια φυσιολογική ζωή και να ζουν όμορφα. Πολύ σωστά το θέσατε. Τα πράγματα έχουν γίνει πάρα πολύ εύκολα και στην ορθοπαιδική χειρουργική. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τσαρούχα. Εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε όλους εσάς που μας παρακολουθείτε πιστά εδώ στην εκπομπή Face to Face. Γεια σας από εμάς. Face to Face. Σήμερα θα μιλήσουμε για την κρυσταλλοθεραπεία. Καλεσμένη έχουμε την ηθοποιό και μοντέλο, την Αναστασία Τσιλιμπίου. Τι κάνετε, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Καλώς σας βρήκα. Πολύ καλά. Έχετε να μας μιλήσετε για την εμπειρία σας για την κρυσταλλοθεραπεία. Το πρόγραμμά σας είναι γεμάτο στρες, γεμάτο άγχος, όλα αυτά που βιώνει ο κάθε άνθρωπος φυσικά. Αλλά μία ηθοποιός έχει πολύ περισσότερο, έτσι είναι? Ναι, εννοείται. Και όπως γνωρίζετε, από 8 χρονών ασχολούμαι με αυτό το χώρο και όσο μεγαλώνω, οι απαιτήσεις και το άγχος μεγαλώνουν. Γι' αυτό και εγώ γνώριζα για την κρυσταλλοθεραπεία και επέλεξα να τη δοκιμάσω και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ γιατί από τότε βοήθησε πολύ το άγχος μου να εξαλειφθεί. Φυσικά είδαμε ότι επίσης πολλές εκφράσεις πρέπει να πάρετε με το πρόσωπό σας, χαμόγελο, κλάμα, όλες αυτές οι εκφράσεις δημιουργούν και μία ένταση σε όλο το σώμα. Από πού προέρχεται το Crystal Bed? Κάζατε Ντομινάκιο Αμπατζιάνια της Βραζιλίας. Ο μεγάλος θεραπευτής στη Βραζιλία είναι ο John of God. Εδώ τον βλέπουμε την Oprah Winfrey που του έχει πάρει συνέντευξη. Ο John of God χρησιμοποιεί διάφορους τρόπους θεραπείας. Κάποιος από αυτούς είναι και η κρυσταλλοθεραπεία. Από τι όμως αποτελείται? Στην ουσία ήταν ένας μεγάλος κρύσταλλος που χωρίστηκε σε 7 κομμάτια των κρυστάλλων quartz, τα οποία είναι εξαιρετικής ποιότητας κοντά στη σπηλιά της Αμπατζιάνια της Βραζιλίας, που συνεχίζουν όμως να δρούνε σαν μία ενιαία μονάδα, μέσα από το φως που διαθλάται, μέσα από τα ειδικά χρωματικά φίλτρα που πέφτουν επάνω στο θεραπευόμενο. Τώρα, ο θεραπευόμενος βρίσκεται ξαπλωμένος κάτω και έτσι γίνεται η θεραπεία. Τώρα, τι συνδυάζει το Crystal Bed? Δεν είναι ένα απλό εργαλείο, είναι ένα πολυεργαλείο. Συνδυάζει χρωματοθεραπεία και φωτοθεραπεία, τα οποία διαθλάται δέσμες φωτός μέσα από τους κρυστάλλους. Έτσι, εσείς πώς νιώσατε? Ξάπλωσα και έκανα έναν βαθύ αλλά πολύ όμορφο ύπνο, γιατί βρέθηκα σε σκέψεις με τον εαυτό μου, έφτασα σε σκέψεις που ούτε εγώ είχα κάνει ξανά και ηρέμησα και ένιωσα ένα έντονο όμορφο συνέστημα στο θυροειδή μου και στην καρδιά μου, αλλά και στο στομάχι μου. Έτσι, αυτά τα ειδικά χρωματικά φίλτρα που αφήνουν το φως να περνάει μέσα τους και μέσα έχουμε την κρυσταλλοθεραπεία. Τώρα, άραγε έχουμε μια ολιστική εξισορρόπηση σε όλα τα επίπεδα. Αυτό μας δίνει το Crystal Bed. Και μάλιστα τα αποτελέσματα γίνονται γρήγορα, αισθητά, μετά από μόλις λίγα λεπτά. Τώρα, να πούμε λιγάκι πώς δρά το Crystal Bed. Το φως που διαθλάται μέσα από τους κρυστάλλους μεταδίδει στο θεραπευόμενο τις συχνότητες των κρυστάλλων.
κρυστάλλων. Οι κρύσταλλοι όμως αυτοί είναι μία πέτρα, ένας ζωντανός οργανισμός. Οπότε οι κρύσταλλοι ζουν τη δική τους πραγματικότητα και έχουν εντελώς διαφορετική σχέση με το χρόνο από εμάς τους ανθρώπους. Οπότε είναι και ένας πολύ καλός τρόπος επίδρασης πάνω στο θέμα της αντιγύρανσης. Όπως εμείς οι γυναίκες μας απασχολεί πολύ αυτό το θέμα. Και άντρες, έτσι δεν είναι? Εσείς είστε πολύ νέα φυσικά, κυρία Τηλιμπίου, αλλά μετά από κάποια χρόνια θα φαινόσαστε ακόμα πιο fresh και ακόμα πιο ζωντανή. Λοιπόν, συντονίζουν τη δομή του νερού μας όλα αυτά μέσα στο κύτταρα, που σημαίνει ότι οποιαδήποτε πληροφορία για ασθένεια διαγράφεται σε κυτταρικό επίπεδο και όσο προχωράνε οι συναδρίες, τα αποτελέσματα μόνιμοποιούνται. Τώρα, ποιο είναι το αποτέλεσμα? Εξισορρόπηση όλων των ενδοκρινών αδένων, των κρυστάλλων, τα οποία μπαίνουν και στα τσάκρα μας. Γι' αυτό είπατε κι εσείς, αισθανθήκατε μια ζεστασιά. Πώς αισθανθήκατε για το θυροειδή? Ένιωσα σαν κάτι να με ακουμπάει, κάτι, ένα όμορφο συνέστημα ένιωσα. Και ένιωσα πάρα πολύ ανακουφισμένη ύστερα από τη θεραπεία. Έτσι, γιατί γίνεται αυτή η εξισορρόπηση της παραγωγής διαχείρισης ορμονών. Βελτίωση λειτουργίας της συνεργασίας όλων των συστημάτων του οργανισμού μας. Επιγραμματικά θα πούμε ότι οι κρύσταλλοι αυτοί μπαίνουν μέσα στα τσάκρα, δημιουργούν ηρεμία του νευρικού συστήματος, πλήρη ανανέωση του οργανισμού, μόνο με μία συνεδρία. Χαλαρώνουμε πάρα πολύ. Πιο βαθύ ύπνο, βελτίωση στην πίεση της καρδιάς, βελτίωση στις δυσλειτουργίες του πεπτικού συστήματος. Είχατε και πρόβλημα με το στομάχι σας, έτσι? Ναι. Σας βοήθησε εκεί? Ναι, πάρα πολύ. Την επόμενη μέρα, μάλιστα, ένιωθα πολύ καλύτερα. Πολύ σωστά. Λοιπόν, η βελτίωση του ανοσιοποιητικού με τα 7 τσάκρα είναι αυτά που επιδρούν σε όλους τους τομείς του οργανισμού μας. Το νευρικό σύστημα τώρα ενεργοποιείται ο εγκεφαλικός φλοιός του εγκεφαλικού συστήματος και υπάρχει μια βαθιά χαλάρωση όλου του νευρικού συστήματος. Γίνεται μια εξισορρόπηση και έτσι τα όνειρά μας γίνονται πολύ πιο έντονα και επειδή βελτιώνει τη μνήμη, θυμόμαστε τα όνειρά μας. Επίσης, ξυπνάμε πολύ πιο εύκολα την επόμενη μέρα. Έτσι δεν είναι? Και εσείς ξυπνήσατε πολύ καλύτερα? Ναι, το πρωινό ξυπνήμα είναι πολύ δύσκολο για μένα, αλλά την επόμενη μέρα ήταν ακόμη και πιο ευχάριστο να ξυπνήσω και ένιωθα ξεκούραστη και είχα πολύ ενέργεια θετική. Πολύ καλό αυτό, γιατί ο συντονισμός, όπως είπαμε, των εγκεφαλικών κυμάτων για πιο βαθύ ύπνο είναι μια διαδικασία φυσική. Οπότε αυτό που πετυχαίνουμε είναι μια θεραπεία η οποία φτάνει μέχρι και το πυρήνα του DNA μας. Έτσι, δεν ήταν? Ναι. Και για εσάς η εμπειρία? Ναι, μάλιστα την επόμενη μέρα είχα όλο θετικές σκέψεις και θετική ενέργεια και ό,τι αρνητικό δεχόμουν από τους γύρω μου, το δεχόμουν και το αντιμετώπιζα πάρα πολύ ήρεμα και χαλαρά. Σωστά. Οπότε βελτιώνει όχι μόνο τη μνήμη, αντιγύρανση, θυροειδή, καρδιά, όλα αυτά τα ενεργειακά 7 τσάκρα, τα οποία όταν μπλοκάρουν και πιέζουν τον οργανισμό, δημιουργούνται έτσι και οι παθήσεις. Ναι. Σας ευχαριστήσουμε σε αυτό το σημείο που ήρθατε στην εκπομπή face to face και μας μιλήσατε για την κρυσταλλοθεραπεία. Και εσείς, ό,τι ερωτήσεις έχετε, μπορείτε να πάρετε την εκπομπή μας. Γεια σας από εμάς.